Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix που έχει κοινές συνισταμένες. Πολλές. Με το έγκλημα στα γλυκά νερά. Και το καλύτερο όλων θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν δείτε τον δολοφόνο στο συγκεκριμένο ντοκιμέντερ του Netflix, το American Murder, είναι σαν να βλέπεις είναι μια σειρά, έχει αρκετούς φόνους, πώς έγινε και τα λοιπά. Το συγκεκριμένο είναι μια συγκεκριμένη ιστορία, όπου είναι αληθινά τα πλάνα, είναι μια μισή ολόκληρη ώρα. Είναι αληθινή ιστορία. Αληθινή ιστορία και αληθινά τα πλάνα. Δεν είναι αναπαράσταση. Λοιπόν, είναι πλάνο μέσα από τις κάμερες. Είναι λοιπόν μια υπόθεση που συγκλώνησε την Αμερική ουσιαστικά πριν από 3 χρόνια, που βλέπετε εδώ ήδη τα πλάνα. Είναι λοιπόν ένας άντρας ο οποίος ζούσε μια ευτυχισμένη ζωή, είχε παιδάκια. Μπράβο, είναι ωραίο. Δύο παιδιά. Είχε δύο παιδάκια, τα οποία ουσιαστικά τα σκότωσε και έκρυπε τα πάντα από τις κάμερες από την αστυνομία, όπως και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Για να το δούμε. My name's Nicole, and I'm calling because I'm... Τι ζητάτε τώρα, τι ζητάτε. Να μην γίνεις σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Όταν η εξαφάνιση δηλώνεται, εκείνος δίνει κατάθεση στις αρχές, δείχνοντας θλιμμένος και αφήνοντας υπόνοιες για τρίτο πρόσωπο. And he's the best thing that has ever happened to me. Με την εικόνα του τέλειου γάμου και της απόλυτα ευτυχισμένης οικογένειας, εκείνος προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Ωστόσο, η αστυνομία γνωρίζει από την αρχή και από τα λάθη του συζύγου ποιος είναι ο δολοφόνος. Did you call Shanann's disappearance? 2 μέρες μετά, η αστυνομία τον συλλαμβάνει ως βασικό ύποπτο και η αλήθεια βγαίνει στο φως. There's only one person in this room that knows what the truth is. And in about 5 minutes, there's going to be 2 of us. Πολλά κοινά σημεία με την υπόθεση του πιλότου που έπνιξε με το μαξιλάρι την ατυχή Καρολάιν και στη συνέχεια σκηνοθέτησε τη ληστεία και τη δολοφονία της. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι πως η αστυνομία τόσο στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ όσο και στην υπόθεση της Καρολάιν χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να φτάσει στην αλήθεια. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να επιστρέψεις πάλι στον ίδιο χώρο? Τι φαντάζεσαι? Το κίνητρο της δολοφονίας δεν ήταν άλλο από ένα τρίτο πρόσωπο στη ζωή του δολοφόνου, που θεωρούσε πως πρέπει να ξεφορτωθεί την παλιά του οικογένεια για να δημιουργήσει καινούρια. Φυσικά, εκείνος άφηνε συνέχεια να εννοηθεί πόσο κακή μητέρα ήταν και πως εκείνη ήταν τελικά που είχε σκοτώσει τις κόρες της, θέλοντας να κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου. Κάτι που δεν πίστεψε κανείς. Και έτσι, 3 μήνες μετά, ομολόγησε τη δράση του. Είδα στοιχεία του δοκιμαντέρ. Πώς τον δέσανε, ρε Γιάννη? Για να σας πω ότι ο ίδιος είχε θάψει και τα παιδιά του. Ακριβώς. Δηλαδή, στην αυλή, ας πούμε, του σπιτιού είχε θάψει και τα παιδιά και τη γυναίκα. Και μάλιστα ότι ακόμα και το φωνικό όπλο ήταν ένα μαξιλάρι. Ακριβώς. Δηλαδή, ουσιαστικά τα παιδάκια του, το παιδάκι του, το σκότωσε με ένα μαξιλάρι και άκουγε το άλλο, το λέω και να τριχιάζω, να του λέει: Όχι, μπαμπά, μην το κάνεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υποθέσεις, αυτό έγινε στο Κολοράντο το 2018, το ντοκιματέρ αυτό προβλήθηκε το 2020 από το Netflix. Αυτή είναι μια ιστορία που συγκλώνησε την Αμερική. Το λέω για την Αμερική γιατί είναι μια χώρα που εντός εισαγωγικών έχει σχετικά τέτοια... Σχετικά χανείς με την Ελλάδα. Μπράβο, πολύ μεγάλη χώρα η οποία συμβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Αμερικής κάτι τέτοιο. Κι όμως είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εντυπωσίασε πάρα πολύ, γιατί η περίπτωση του κύριου Γότς, αυτού δηλαδή που είδαμε, έκρυβε από την πρώτη στιγμή στην αστυνομία και έλεγε εξαφανίστηκε η γυναίκα. Είναι βαρυπινητικό. Ναι, είναι σε πολιτεία που έχει θανατική ποινή. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι στο Κολοράντο έγινε, δεν γνωρίζω ποιο είναι το νομικό πλαίσιο εκεί. Δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Πάντως, ένα τριχιαστικό, παιδιά, ότι υπάρχουν κοινές συνισταμένες πραγματικά στο έγκλημα αυτό που είδαμε και στο έγκλημα στα γλυκά νερά. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και εδώ για ασφυκτικό θάνατο. Παιδιά, και εδώ έχουμε. Και στην Ελλάδα δυστυχώς. Δυστυχώς.